Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Καλώς ήρθατε και σήμερα στη μεσημβρινή ζώνη του Λιμπερό 107,4. Ελάτε στην παρέα μας, ελάτε. Σήμερα καταλαβαίνετε θα είναι αλλαγμένο το πρόγραμμά μας, καθότι στις 3 μετά ακριβώς από εμάς ξεκινάει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ επαναληπτικός αγώνας κυπέλλου με τον Όφη. Άρα θα πάμε στο πρώτο μισάωρο να μιλήσουμε με τον διευθυντή της Φόρτσα, τον Κώστα Βασιλόπουλο. Και στο δεύτερο μισάωρο θα συνδεθούμε με Τούμπα να ακούσουμε περισσότερα. Κλίμα από το Στέργιο Αναστασιάδη, ξανά τις εντεκάδες, όλα αυτά τέλος πάντων τα συναφή πριν από το παιχνίδι. Να πω ότι χορηγός εκπομπής Alpha Park, το πιο φτηνό πάρκινγκ με διαφορά από τους ανταγωνιστές του στην περιοχή αεροδρομίου. Την πρώτη μέρα 4,5 ευρώ, για δύο μέρες 8,5, τρεις μέρες 10,50, τις τέσσερις μέρες 12 ευρώ, για πέντε μέρες 14, για έξι μέρες 16 ευρώ, για κάθε επιπλέον μέρα μόνο 1 ευρώ. 42, 44, 44, αυτό είναι. Αφήνετε το αυτοκίνητό σας, πηγαίνετε όπου θέλετε με το αεροπλάνο, στο αεροδρόμιο, οπουδήποτε και έτσι έχετε την άνεσή σας. Alpha Park. Πάμε στον Κώστα Βασιλόπουλο. Να θυμίσουμε ότι το σχόλιο του διευθυντή της Φόρτσα, του Κώστα Βασιλόπουλου, είναι μια προσφορά από το Regency Casino Θεσσαλονίκη. Είμαστε έτοιμοι, νομίζω. Πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Εκεί μας περιμένει ο διευθυντής Φόρτσα, ο Κώστας Βασιλόπουλος. Γεια σου, Κώστα. Καλό μεσημέρι, Κωστή. Τι γίνεται, είμαστε έτοιμοι? Πάντα. Έτοιμοι, πάντα. Μάλιστα. Να ξεκινήσουμε από τα ποδοσφαιρικά, αν θέλεις και εσύ και αν έχεις την ευγενή καλοσύνη, καθότι σε λίγη ώρα ξεκινάει ένας επαναληπτικός αγώνας κυπέλου στην Τούμπα με τον Όφη. Έχοντας το 3-0 του πρώτου αγώνα, θέλω το σχόλιο σου για αυτό το παιχνίδι. Αν έχεις και εσύ. Εντάξει, για τον ΠΑΟΚ είναι μια ευκαιρία, για τον ΠΑΟΚ και για τους παίκτες του και τον Φερέιρο, είναι μια ευκαιρία να κάνει κάποιες αλλαγές. Έχοντας την ασφάλεια, γιατί κακά τα ψέματα, τον Green 3 του πρώτου αγώνα στην Κρήτη προσφέρει στον ΠΑΟΚ μια ασφάλεια. Με τη μεταδεδομένη ότι σήμερα θα είναι σοβαρός. Και για μένα είναι υποχρεωτικό να είναι σοβαρός, ανεξάρτητα από τις αλλαγές που θα δούμε στην 11η και θα δούμε πάρα πολλές αλλαγές, διότι η 11η που θα παίξει σήμερα αποτελείται από τους Πασχαλάκη, Γιαννούλη, Ίγκανσον, Βαρέλα, Ροντρίγκο, νέο πρόσωπο, Ντούγκλας, νέο πρόσωπο, Λάμπρου, νέο πρόσωπο, Στοχ, νέο πρόσωπο και Μαωρίτσια, Πέλκα και Ακπομ. Ναι. Δεν ξεκίνησαν στο παιχνίδι το τελευταίο της προηγούμενης Κυριακής, δηλαδή με την ΑΕΚ. Έχουμε ένα διαφοροποιημένο δηλαδή σχήμα, αρκετά, το οποίο είναι ένα σχήμα πολλών εκατομμυρίων. Άρα δεν μπορούμε να μιλάμε και να λέμε ότι παίζουν ρεζέρβες κτλ. Σωστό. Μια ομάδα η οποία κοστίζει πάρα πολλά χρήματα, θα μπορούσε να είναι η βασική ομάδα, η βασική ενδεκάδα του αθλήματος του ΠΑΟΚ. Δεν είναι, μπορεί στο μέλλον να γίνει. Αυτό αφορά και τον Πασχαλάκη και τον Πέλκα και τον Λάμπρου, τον Στόχο. Δεν νομίζω, έχω την εντύπωση ότι και ο ίδιος, βλέποντας ότι δεν αποτελεί προτεραιότητα του Φερέιρα για την ενδεκάδα, θέλει να αποχωρήσει, όπως και ο ΠΑΟΚ θα ήθελε να αποχωρήσει για να ελαφρυνθεί το μπάτζετ από το συμβόλαιό του και να προσθεθεί ένας άλλος παίκτης, όπως έχω πει τις τελευταίες ημέρες, ένας νεαρός, που πιθανότατα θα, ένας πιο νεαρός μάλλον, ο οποίος θα έρθει με τη μορφή του ιδανικού στην Τούμπα, αν όλα πάνε καλά τις επόμενες ημέρες. Δηλαδή η μία κίνηση θα είναι αυτή. Ωστόσο σήμερα η μέρα αγώνα δεν μιλάμε για μεταγραφές. Ναι, σε αυτό. Βέβαια, από χθες. Δεκάδα με Πασχαλάκη, Γιαννούλη, Ίγκατσον, Βαρέλα, Ροντρίγκο, Ντούγκλας, Μαωρίσιο, Πέλκα, Λάμπρου, Στοχ και Ακπομ. Μάλιστα. Θα σεβαστούμε απόλυτα αυτό που είπες, αν και χθες μας έριξε το τέλος το σπόρο και μετά έγινε ένας χαμούλης. Πάντα το ξέρεις ότι οι μεταγραφές, ο κόσμος διψάει για ενημέρωση. Πάω και έχει κλειδώσει, το λέω, μία προσθήκη στο ρόστερ. Ένας είναι πολύ κοντά στην απόκτηση ενός παίκτη σε νεαρή ηλικία, όχι μωρό, 17-18, 23-24 εκεί. Θα έρθει ως, με τη μορφή του δανεικού για να ενισχύσει την ομάδα. Τώρα σε ποια θέση και τα λοιπά, να πω από αύριο θα μπορούμε να πούμε περισσότερα και αύριο. Να διαγραφήσουμε αυτό την που λες. Εικόνα. Σήμερα πάω παίζει τη Ρεβάνη στον Ανώπη, κλειδώνει, σφραγίζει την πρόκλησή του και περιμένει την κλήρωση για την επόμενη φάση της διοργάνωσης του κυπέλλου Ελλάδας, μιας διοργάνωσης που πάω την έχει κάνει δική του τα τελευταία 3 χρόνια, κατακτώντας σερί 3 φορές το κύπελο με αντίπαλο την ΑΕΚ, Βόλο, ΟΑΚΑ, και γιατί όχι να μην αισιοδοξεί και να μην θέλει να κάνει τις κατακτήσεις 4 σερί για πρώτη φορά
στην ιστορία του θα είναι και αυτό. Mm-hmm. Σωστό, σωστό. Είδαμε, όπως είπες, πρόσωπα καινούργια στην δεκάδα. Υπάρχει ενδιαφέρον από τον κόσμο. Δεν θυμάμαι Λάμπρου και Στόχου να έχουν ξαναπαίξει μαζί, Κώστα. Νομίζω πρέπει να είναι η πρώτη φορά στη βασική ενδεκάδα. Ο Λάμπρου έτσι και αλλιώς, πρώτη φορά βασικός. Έτσι. Και όπως είπες, ένα ρόστερ που διαβάζοντας την ενδεκάδα, αυτό που λέγαμε ότι θα μπορούσε να είναι βασική ομάδα σε οποιαδήποτε. Έτσι. Μιλάμε τώρα για να πληρωματικούς ούτε καν. Ναι, για στην Ελλάδα δεν το συζητάμε έτσι. Πόσους παίκτες από την Γανούλη έχει η ΑΕΚ, σαν τον Ίγκαρθμ, σαν τον Βαρέλα. Πουθενά δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει τώρα. Δεν υπάρχει τώρα. Τι, είναι αναπληρωματική αυτή. Ούτε έχει παίκτες έτσι. Και ο Λιβέιρα είναι καλός και ο Λιβάκη. Βεβαίως, δεν τη λέγουμε. Αν είναι συμπαθητική ή όχι, αλλά είναι πολύ καλοί παίκτες έτσι. Φυσικά, φυσικά. Ο Μπάρκας επίσης, αλλά γίνει, γιατί δεν είναι ο καλύτερος μας καλά του Μπάρκα ή δεν είναι η Σάξη. Ναι, ναι, ναι. Τα πράγματα όπως έχουν σήμερα. Ακριβώς, ακριβώς. Άρα είμαστε σε αναμονή, περιμένουμε να δούμε αυτό το παιχνίδι. Όλα τα παιχνίδια πρέπει να τα βλέπει σοβαρά ο ΠΑΟΚ. Έτσι τα έχουμε πει αυτά, μην γινόμαστε. Όχι, είπα την δεκάδα του, δηλαδή τι δεκάδα είναι αυτή. Η δεκάδα θα μπορούσε να παίξει και σε δερμή του ΠΑΟΚ, ας πούμε με την ΑΕΚ. Ακριβώς. Ακριβώς, ακριβώς. Ακριβώς. Και είναι και αυτό που θέλουμε να βλέπουμε από τον παίκτη που του δίνει την ευκαιρία, Κώστα, ο προπονητής, που θεωρεί τον εαυτό του αδικημένο, που παίζουν άλλοι, να αποδείξει τώρα που του δίνεται ευκαιρία, ορίστε. Μέσα εισαγωγικά να εκθέσει τον προπονητή και να του δείξει ότι είμαι και εγώ εδώ. Όχι, δεν μου αρέσει. Τη βάζω μέσα εισαγωγικά. Εντάξει, μέσα εισαγωγικά. Πάντα ένας παίκτης που δεν παίζει θεωρεί ότι κακώς δεν παίζει. Αυτό είναι εκ προημίου. Ναι. Δηλαδή δεν είναι. Ωραία, ωραία. Την αποσύρω τη λέξη λοιπόν. Όχι, όχι, να σου εξηγήσω τι εννοώ. Δηλαδή, άμα δεις κάποιον που δεν παίζει και το ρωτήσει τι κάνει, εσύ να πει: όχι, ρε, καθόλου δεν έχω δεμένο τι είναι. Μια φορά δεν πειράζει. Ναι, ναι. Άμα πει κάτι τέτοιο, το στέλνει εκείνη την ώρα. Ακριβώς, ακριβώς. Προημίου όποιος δεν παίζει θεωρεί ότι αδικείται ό,τι. Εντάξει. Είναι νόμος αυτό. Θεμητό είναι κιόλας. Και στο μπάσκετ και στη ζωή. Ναι. Έτσι. Ναι, ναι. Όποιος δεν έχει τη μεταχείριση που θεωρεί ότι πρέπει να έχει, το θεωρεί, έτσι. Θεωρεί αυτόν ναι. αδικημένο. Ναι, τώρα, ναι. Από εκεί και πέρα υπάρχει προπονητής, γι' αυτό υπάρχουν οι προπονητές, για να επιλέγουν και αυτοί, να χρησιμοποιούν ή να μην χρησιμοποιούν προσωπικούς αθλητές στην ομάδα που τους παρέχει τη δυνατότητα επιλογής. Άρα, αυτό που θέλουμε από τους παίκτες και από τους αθλητές που δεν αγωνίζονται είναι να αισθάνονται αδικημένοι. Ακριβώς. Και όταν μπαίνουν. Γιατί αν δεν αισθάνονται αδικημένοι, όταν θα μπουν μέσα. Α, θα είναι νοχηλικοί. Ωραίο, ωραίο, να υπάρχει ποδοσφαιρικός εγωισμός, βέβαια. Ναι. Δεν εκθέτεις κανένα προπονητή. Ναι. Αν δεν παίξεις καλά, αν δεν αποδώσεις σωστά, εκθέτεις τον εαυτό σου. Ναι. Αν παίξεις, τον δικαιώνεις που δεν σε είχε βάλει νωρίτερα γιατί δεν ήσουν έτοιμος. Αν παίξεις, πάει να πει ότι τώρα είσαι έτοιμος. Μπορεί πριν να μην ήσουν. Ναι, ναι. Εντάξει. Εντάξει, ναι, ναι, δεν το είπα για να. Μεσόαστας ο ένας που δεν θα βάλει τους καλύτερους παίκτες σύμφωνα με αυτά που βλέπει μέσα στην εβδομάδα. Όχι, βέβαια. Και αν υπάρχει, πάω πάσο. Τι να, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Να μας τον δείξουν. Θέλω έτσι, πριν πάμε στο θέμα VAR, μία μικρή έτσι σφήνα. Δεν ξέρω αν είδες τι ετοιμάζουν οι οπαδοί της Athletic Bilbao, τα αδέρφια οι Βάσκοι, στον προπονητή της Θέλτα. Πανό κοινό με τις, με το σήμα του ΠΑΟΚ και την ανακοίνωση που έβγανα, δεν ξέρω αν το ξέρει σίγουρα το θέμα, γιατί το είδα και στο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, θα το συνοδεύει αυτό, έτσι, αυτό που έκανε. Και εκεί. Εφόρου ζωής. Και εκεί. Εφόρου. Εφόρου ζωής. Εφόρου ζωής. Ναι, ναι. Εφόρου ζωής. Τι έκανε. Έγραψε, αλλίωσε την ιστορία ενός πρωταθλήματος μιας χώρας, παριστάνοντας στον Καραγκιόζη. Αυτό δεν θα την προσυγχωρήσει ούτε κανένας. Και ούτε η ποδοσφαιρική κοινότητα θα το αποδεχτεί ποτέ. Έτσι. Okay. Τραγικό. Δεν μπορεί η ποδοσφαιρική κοινότητα να αποδεχτεί κάτι τέτοιο. Αν το άγγιγμα του πραγματιζόταν και χτυπούσε, θα σου έλεγα ότι είχε δίκιο όλο. Βέβαια. Άλλο. Ναι, ναι. Δεν τραυματίστηκε ποτέ. Δεν χτύπησε ποτέ. Τον ακούμπησε η ουρά η σκορδέλα του Φαντιού και αυτός έκανε το μισοποταμένο. Ναι, ναι. Αν αυτό δεν είναι ντροπή και ξεφτύλα, ποια έννοια έχουν αυτές οι λέξεις. Ακριβώς. Θα τον κυνηγάει πάντα. Πάντα, πάντα. Κυλίδα. Κυλίδα. Μάλιστα. Και αυτόν και τον Ολυμπιακό. Βέβαια. Είναι ένα κλαμμένο πρωτάθλημα. Είναι ένα κλαμμένο πρωτάθλημα. Τελείωσε. Αυτό δεν αλλάζει. Και αυτός πρωταγωνίστησε στην παράσταση.
Το άλλο που ήθελα να συζητήσουμε, Κώστα, αν και εσύ έχεις την καλοσύνη, είδαμε, ας ξεκινήσουμε βάζοντας, ας πούμε, τίτλο ότι πρέπει κάτι να το στερηθείς ή να μην το έχεις για να εκτιμήσεις την αξία του. Εχθές, και αναφέρομαι στο ΒΑΡ, που εχθές δεν υπήρχε στους αγώνες Κυπέλλου και είδαμε τι συνέβη στα μάτς και στο Χαριλάου και στον Ατρόμητο. Έγινε λάθη. Και γυρίσαμε λίγο πίσω σε αυτό που ίσως κάποιοι επιθυμούν. Ναι. Ακόμα. Η έλλειψη του ΒΑΡ, η απουσία ΒΑΡ, θα μας έδινε ένα πρωτάθλημα όπως των προηγουμένων ετών, όπου κάποιοι διαιτητές θα έκαναν ό,τι ήθελαν. Ναι. Επίσης, η παρουσία ΒΑΡ, θέλω να είμαι δίκαιος, η παρουσία ΒΑΡ έχει αλλοιώσει και λίγο, έχει μπερδέψει την ισορροπία των διαιτητών. Δηλαδή, παίζουν με ΒΑΡ στο... και οι βοηθοί το ίδιο, παίζουν με ΒΑΡ το πρωτάθλημα και έχουν την ασφάλεια, νιώθουν την ασφάλεια ότι ένα λάθος τους θα διορθωθεί. Τώρα, στο κύπελλο ελλείψη ΒΑΡ υπάρχει ένα ζήτημα. Και απλά χθες έγινε αρκετά, τα οποία ήταν λίγο παράξενο. Λάθη γίνονται. Το θέμα είναι να μην χθες έγινε λάθη και για την Ξάνθη και για τον Άρη του Χαριλάου. Ναι. Από ένα γκολ offside. Το γκολ με το οποίο προηγείται η Ξάνθη είναι offside. Offside, ναι. Το γκολ με το οποίο σοφαρίζει ο Άρης είναι offside. Έτσι δεν είναι. Δεν ξέρω, έγινε κάτι άλλο. Όχι, αυτό. Απλά υπενθυμίζεται. Όταν τα λάθη γίνονται και για τις δύο πλευρές, σημαίνει ότι δεν υπάρχει δόλος. Αν γίνονταν τρία λάθη για τη μία από τις δύο ομάδες, θα έλεγα ότι υπάρχει δόλος. Φυσικά. Απλά μας υπενθύμισε λίγο η πραγματικότητα πώς ήταν πριν από αυτό το μαραφέτη, από αυτό το εργαλείο. Πόσα χρόνια ήταν και πόσα θα ήταν διαφορετικά, Κώστα, αν υπήρχε ΒΑΡ. Και δεν πάω τώρα εποχές Λίτσα και Φακή. Πάω πιο μετά. Δεν φτάνει το ΒΑΡ. Δεν αρκεί, Χρειάζεται και κάθαρση. Δεν φτάνει το ΒΑΡ. Και με το ΒΑΡ μπορούν να κάνουν όργια οι Λίτσες. Μα τα έχουν κάνει φέτος. Τα κάναν φέτος. Όχι η σημερινή. Έτσι. Ναι. Έχει αλλάξει. Έχουν αλλάξει τα πρόσωπα. Η προηγούμενη φουρνιά ήταν μια φουρνιά ανθρώπων οι οποίοι ήταν βουτυγμένοι στην αμαρτία και στις υποχρεώσεις. Ναι. Γι' αυτό και έπρεπε να αλλάξουν τα πρόσωπα. Η καινούργια φουρνιά διαιτητών που σήμερα παρακολουθούμε στα κήπεδα είναι πολύ 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 λιγότερο διεφθαρμένη. Κάποιοι καθόλου. Κάποιοι έζησαν το παρελθόν, έζησαν την παράγκα. Έχουν κάνει τα λάθη τους, έτσι, Σιδηρόπουλος είναι ένας από αυτούς, και κάθαρα το λέω. Ναι, βέβαια. Ακούσαμε τη συνομιλία του με τον Σάββα Θεοδωρίδη, δεν μιλούσα εγώ, ο Σιδηρόπουλος μιλούσε με τον Σάββα. Ναι. Τον οποίο σήμερα ο Ολυμπιακός κυνηγά της μεταμανίας. Γιατί τον κυνηγά. Όταν μιλούσε με τον Σάββα Θεοδωρίδη ήταν καλός. Ήταν καλός τότε. Απλά τα λέω και τα επαναλαμβάνω μερικές φορές για να καταλάβει και ο κόσμος τι γίνεται, τι συμβαίνει. Πώς έχουν οι καταστάσεις. Να έχουν, ας πούμε, έτσι πραγματική εικόνα και όχι την εικόνα που θέλουν να μας παρουσιάσουν. Mm-hmm. Και καταφέρνουν πολλές φορές να επηρεάζουν την κοινή γνώμη γιατί είναι πολλοί και εμείς είμαστε λίγοι. Mm-hmm. Αλλά επίμονοι. Και έχουμε το δίκιο και την αλήθεια με το μέρος μας. Αυτή είναι η πραγματική. Πολύ σημαντικό. Αυτό που λες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πολύ σημαντικό. Μα είδαμε, Κώστα, ότι και με το ΒΑΡ ο Ολυμπιακός είναι στο σύν 6 με 3 μη δοσμένα απέναντι μέσα στην έδρα του. Αφού είναι πραγματικότητα αυτή είναι. Δηλαδή, είδαμε τη φάση με τον Αστέρα Τρίπολης που παραδέχτηκε και η FIFA ότι ήταν λάθος, τη φάση με τον Όφη που παραδέχτηκαν επίσης ότι ήταν λάθος και τα δύο απέναντι που δεν έδωσε και Στράνιος παρά το γεγονός ότι ειδοποιήθηκε από τον Ναι. Μάλιστα. Άρα δεν είναι πανάκια και γενικότερα πρέπει να πάμε σε κάτω. Αν δεν θέλει να δει τι να κάνουμε. Με τον Στράνιος τον φώναξε ο Σιδηρόπουλος και με πέναντι πάει. Να το δει. Δεν υπάρχει λέει αυτός. Τι να κάνεις δηλαδή εσύ. Ναι. Σωστά. Με την Τρίπολη του έδειχνε το μικρό σπίτι στο Λιβάδι. Πλάνα. Με την Τρίπολη του έδειχνε. Μάπετ σοου. Μάπετ σοου, βεβαίως. Και με τον Όφη. Και με τον Όφη. Σαϊτό. Ναι. Οπότε να το συν 6. Συν 6. Μάλιστα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όποιος το παραδεχτεί, όποιος κάτι διαφορετικό, εντάξει και έχει κάτι στο αυτό του και δεν συνάδει με την πραγματικότητα και με την αλήθεια. Ναι. Μα ποιοι φωνάζουν, όχι ΒΑΡ, όχι ξένους διαιτητές, όχι το ένα, όχι το άλλο. Είναι αυτοί οι οποίοι ήταν βολεμένοι στο προηγούμενο καθεστώς.
Έτσι, τον έλεγχο στην πόρτα, Κώστα, σε μια αίθουσα, δεν τον θέλει αυτός ο οποίος έχει επάνω του κλοπημαία. Δεν είναι πολύ φυσιολογικό. Ο καθαρός να το επιζητά. Ακριβώς. Δεν έλεγαν ότι ο Πάουκ είναι ο Καλύπης, ο Σεβίδης. Αν ήταν Καλύπης δεν ήταν το ΒΑΡ. Ακριβώς. Και να το πληρώσει κιόλας, είπε ο άνθρωπος. Αφού ήταν, λέει, γιατί είπανε... Δεν κάνει το ΒΑΡ, αν είσαι το χαλακό, όπως λένε. Τα παγαλάκια. Ακριβώς. Δεν κάνει το ΒΑΡ. Το ΒΑΡ ο Πάουκ το ζήτησε και ο Σεβίδης το ζήτησε για να υπάρχει συνέχεια. Καθαρά. Μπορεί στο γήπεδο να χάσει, να χάσει, να κερδίσει, να κερδίσει. Αλλά να αξίζω και τη νίκη και την ήττα. Ή πολλές φορές παίζει ρόλο και ο παράγοντας τύχη. Χωρίς να είναι καλός. Ο Πάουκ μπορεί να κερδίσει ένα τέτοιο. Σωστό, σωστό. Χωρίς να είναι καλός μπορεί να το χάσει. Έτσι. Είναι και ο παράγοντας τύχη. Τα παιδιά να κρίνονται σύμφωνα με την απόδοση των ομάδων και την τύχη τους. Όχι με τις αποφάσεις των διαιτητών. Ακριβώς, ακριβώς. Λάθη γίνονταν και πάντα θα γίνονταν. Πάντα, πάντα. Επαναλαμβάνω όμως, άμα δούμε 10 λάθη πριν του Πάουκ, ξέρει, θα πούμε κάτι γίνεται εδώ. Άμα δούμε 10 λάθη σε βάρο, δεν ξέρει, θα πούμε κάτι γίνεται. Όταν βλέπεις λάθη ένθεν και ένθεν, λες ότι είναι ανθρώπινο. Φυσικά. Αυτό φωνάζω 30 χρόνια τώρα. Φυσικά. Τι 30, παραπάνω από 30 χρόνια σε αυτήν. Δεν μπορεί τα λάθη να είναι πάντα υπέρ του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ. Ας είναι μια φορά και υπέρ της Λάρισας, της Τσάντης, του Όφη. Ακριβώς. Δεν γίνεται, του ΠΑΟΚ, δεν γίνεται όμως, ποτέ δεν έγινε αυτό. Και αυτό αποδεικνύει την εύνοια που είχαν αυτές οι τρεις ομάδες της Αθήνας επί 30-40 χρόνια στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ακριβώς. Τι είναι η πραγματικότητα. Χτίστηκαν αυτοκρατορίες ποδοσφαιρικές πάνω σε αυτό. Και προσωπικά οικονομικές. Και οικονομικές και. Ναι, ναι. Και έσοδα από Champions League εύκολα, χωρίς προκριματικά και πολλά, πολλά. Εντάξει. Δεν είναι ωραίο, Κώστα, αυτό που βλέπεις αυτό να δίνεται. Είδαμε στο μάτς με την Ξάνθη, ακυρώθηκαν 3 γκολ του ΠΑΟΚ. Ήταν και τα, και τα 3 offside. Δεν μίλησε κανένας, δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα. Δεν θέλουμε, ρε παιδί μου, έτσι. Να σου πω κάτι, χωρίς ΒΑΡ θα φωνάζαμε. Σίγουρα. Σίγουρα. Χωρίς ΒΑΡ θα φωνάζαμε. Και εμείς, όλοι, ναι, ναι, φυσικά, φυσικά. Φυσικά. Τώρα δεν υπάρχει καμία. Το βλέπεις τέλος. Δεν το θέλουν το ΒΑΡ. Το ΒΑΡ δεν εξυπηρετεί τον Ολυμπιακό. Δεν τον εξυπηρετεί. Ακριβώς. Το καθαρίστε ποδόσφαιρο. Ξαναλέω, δεν θα τελειώσουν τα λάθη. Δεν γίνεται να τελειώσουν τα λάθη. Παιχνίδι είναι, 90 λεπτά και ο διαιτητής κάνει λάθη. Και στην Αγγλία βλέπω λάθη, παρακολουθώ. Και στην Ιταλία βλέπω λάθη. Και στη Γερμανία βλέπω λάθη. Έχουν ΒΑΡ. Λάθη γίνονται. Ναι, ναι. Λάθη τι λάθη. Λάθος. Μου φύγε, ρε παιδί μου. Ακριβώς. Άνθρωπος δεν είναι ρομπότ. Ναι, ναι. Αλλά όχι όπως είπες, 30 χρόνια και 40 υπέρ των ίδιων ομάδων. Επάβει από το ξεκίνημά του να είναι ανθρώπινο. Ανάλογα με το ποιος ήταν ο πιο ισχυρός. Ποιος ήταν. Ναι. Άλλο το Παναθηναϊκός, άλλο το ΙΑΚ, άλλο το Ολυμπιακός. Πάρτε, βέβαια. Ο Γιώργος ο Καμετάνιος. Καράς Μελισσανίδης. Με τον Καρά. Έτσι. Μετά ήταν, ναι. Μπράβο. Ο Κόκαλης. Ναι. Ένα πρωτάθλημα που κλέψαμε από τον ΠΑΟΚ. Ο πατέρας, ο Γιαννακόπουλος, ο Βαρδινογιάννης και ο Χορενένος Ευγενόπουλος. Ναι, ναι, με σπανάθα. Αυτά δεν τα έγραψε ιστορία. Ναι. Ακριβώς. 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 Μάλιστα. Έτσι έχουν τα πράγματα. Δεν ξέρω αν θέλεις, Κώστα, να προσθέσουμε κάτι άλλο, επειδή θέλω να... Ωραία μέρα είναι. Ωραία μέρα. Έχει μια... έτσι... καλή συνάθληση. Τουλάχιστον στο γήπεδο και τον επαναληπτικό του κυπέλου. Από εκεί και πέρα. Ωραία. Να δούμε. Ωραία μπαλίτσα. Έχουμε θέματα. Έχουμε πολλά. Έχουμε θεματάκια σε εξέλιξη. Είναι να τελειώνει αυτή η ιστορία της πορείας στην επιτροπή επαγγελματική αγωγή. Αύριο αυτό, έτσι. Ναι. Αύριο. Έχουμε αρκετά. Έχουμε αρκετά. Να κλείσει ο ΠΑΟΚ αυτά τα θέματα, γιατί θα υπάρξει αντεπίθεση. Σε ό,τι στήθηκε εις βάρος του. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, ναι. Αυτό ήθελα. Αύριο βγαίνει η οριστική απόφαση, ο ΠΑΟΚ... Δεν ξέρω αν θα βγει η οριστική απόφαση. Αν μπορεί να εκδικαστεί το η υπόθεση, περίμενε, δεν ξέρω. Ναι, αλλά να μην υπάρχει αύριο, ναι. Όχι, δεν θέλω. Αυτό που θέλει ο Ολυμπιακός είναι να τραβήξει μάκρο αυτό. Να κρατάει τον ΠΑΟΚ όμιλο κάτω από αυτή τη στιγμωρία. Μάλιστα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όλο είναι τακτική. Οι αναβολές αυτές, βεβαίως, ναι. Δεν εξυπηρετούν τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ θέλει να τελειώσει αυτή η υπόθεση. Φυσικά. Φυσικά. Ο ΠΑΟΚ είναι όμοιρος σήμερα αυτής της σκευωρίας. Ναι, εννοείται. Αυτό ήθελαν κιόλας. Εκεί αποσκοπούσαν. Αποσκοπούσαν εκεί. Να γυρίσει και αλλού ο προβολέας. Κώστα, αυτό που είπες είναι όταν τέλος πάντων, για να μην πούμε αύριο, όταν βγει η απόφαση, μετά θα υπάρξει αντεπίδηση με αγωγές και από την πλευρά του ΠΑΟΚ, έτσι.
θα υπάρξει η αντίδραση του ΠΑΟΚ. Θα καταγραφεί. Με ποιο τρόπο θα το δούμε. Θα μας ενημερώσει. Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θέλεις κάτι άλλο να προσθέσουμε. Όχι, δεν νομίζω ότι έχει κάτι άλλο στην επικαιρότητα. Έτσι, να είναι άξιο σχολιασμού σήμερα. Ωραία, ωραία. Και αύριο και μετά το μάτς και με τα γραφικά θα συζητήσουμε και τα πάντα και όλα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Γεια σου Κώστα. Γεια σου Κώστα. Γεια. Αυτός ήταν ο Κώστας Βασιλόπουλος. Το σχόλιο του καθημερινά είναι μια προσφορά από το Regency Casino Θεσσαλονίκη. Εμείς είμαστε εδώ. Θυμίζω ότι σε λίγο θα συνδεθούμε και πάλι με το γήπεδο της Τούμπας. Να πω ότι το μεγαλύτερο κατάστημα, ηλεκτρονικό κατάστημα που συμπεριλαμβάνει λαπτήρες LED, φωτιστικά επαγγελματικού και οικιακού χώρου, ηλεκτρολογικό, ηλεκτρονικό και βιομηχανικό υλικό, συστήματα ασφαλείας, λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας, προϊόντα τεχνολογίας, θέρμανσης, έξυπνες συσκευές και άλλα πολλά, έργο TEL. 2310-776-100 Μακεδονομάχου Παπα-Νικολάου 15 στην Ιωνία Θεσσαλονίκης. Μπείτε και στο έργο pavlatel.gr. Εκεί θα ενημερωθείτε για τα πάντα, να έχετε άποψη, να ξέρετε τι συμβαίνει. Είναι ο Στέργιος Αναστασιάδης στην Τούμπα. Εμείς θα πάμε τώρα στο διάλειμμα για να κάνουμε τη σύνδεσή μας αμέσως με το που θα επιστρέψουμε. Σήμερα δεν έχει παιχνίδι γιατί δεν υπάρχει ο χρόνος. Είπαμε την έχουμε αλλάξει την ιστορία. Αύριο πάλι πρώτα Θεός. Πάμε τώρα στο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε. Ωραία χαλάκια σας έχω, δεν μπορείτε να πείτε. Απογείωση. Συνδεθήκαμε λοιπόν με Κώστα Βασιλόπουλο, ακούσατε το καθημερινό του σχόλιο. Τώρα θα πάμε νοερά στην Τούμπα, εκεί που βρίσκονται οι φίλοι μας, εκεί που βρίσκονται οι δημοσιογράφοι, οι ρεπόρτερ του Λίμπερο, για να σας μεταφέρουν τον Παλμό, να σας μεταφέρουν το προσκήνιο, το παρασκήνιο, γενικότερα ό,τι θα συμβεί σήμερα εκεί στον επαναληπτικό αγώνα του κυπέλου με τον Όφη. Έχουμε το Στέργιο στη γραμμή. Στέργιο. Κωστά. Τι γίνεται αδερφέ. Τελείωσε την εκπομπή και έλα, είναι ωραίο ο καιρός. Ναι. Θα κάνω ότι δεν ξέρω βέβαια πού θα παρκάρω. Μάλλον στον πατρικό μου. Θα παρκάρω. Λίγο πιο πέρα. Εντάξει, σιγά σιγά τελειώνει η λαϊκή. Εντάξει, ο κόσμος είναι ελάχιστος στις κερκίδες. Άρα δεν θα γίνεται το διαχώρητο στα πέριξ της Τούμπας. Δηλαδή τώρα, μάλιστα, αν μπορώ να υπολογίσω σωστά, τι να πω, έχει 2.000 κόσμους, 3.000 κόσμους. Εντάξει, είναι δηλαδή δύσκολη ώρα αυτή. Ποιος το σκέφτηκε, ρε Στέργιο, αυτό το 3 ώρα, δηλαδή. Απ' τη μία είναι αυτό, είναι δύσκολη ώρα. Απ' την άλλη, αν το πάρουμε εκ του αποτελέσματος, και 7.30 και 9.30 να ήτανε, δεν θα είχε κόσμο μετά το 0-3. Όταν είχαν αποφασίσει για 3 ώρα, ξέραν το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα. Όχι. Δηλαδή, και το είχαμε πει τότε ότι είναι ζόρικη ώρα. Ναι. Αλλά να λέω, εκ του αποτελέσματος, αυτοί που ήταν να έρθουν, έχουν έρθει νομίζω. Τώρα ο άλλος κοστεί από την Καβάλα, από την Αλεξανδρούπολη, από την Λάρη, δεν υπάρχει για να δει μέσα στο βδόμαδο το 0-3. Αν έπρεπε πάω να καλύψει μια ήττα ή μια σοφαλία, ή ακόμα και μια νίκη που να έδινε στον Όφη το δικαίωμα να ελπίζει, θα ήταν αλλιώς. Θα ήταν του Παγκεμάτη. Αλλά θα είχε κόσμο και δεν είχε την εικόνα αυτή που έχει τώρα. Πάντως, λοιπόν, έχουμε την θα πάμε στην ενδεκάδα. Κάτι που είναι αποτελεί ένα απόσπαστο φολκλόρ όσων έχουμε μεγαλώσει εκεί πέριξ αυτού του γηπέδου. Διάβασα χθες κάπου ότι θα καταργηθεί η λαϊκή της Τετάρτης με τις εργασίες που θα γίνουν στην Κλεάνθου σε υπογειοποιήσεις και τα λοιπά. Και ένα μικρό κόμπο στο στομάχι τον ένιωσα, Στέργιο, έτσι, δεν στο κρύβω. Εγώ επειδή δεν ήμουν ποτέ κάτοικος του ΠΑΟΚ, που δεν συνδέει κάτι από το ΠΑΟΚ, δεν ένιωσα κόμπο. Δεν το έχεις. Καταλαβαίνω πως το λες. Εντάξει, είναι κομμάτι της καθημερινότητας του κατοίκου, δεν ξέρω πώς δεκαετίες. Τώρα, να σου πω κάτι. Μόνο και μόνο που με το 104 δημοτικό σχολείο Άνω Τούμπας, το λεγόμενο Αδαμίδη, πηγαίναμε εκεί και κάναμε την ημερήσια εκδρομή, Στέργιο, 1983 κτλ. Τι να σου πω τώρα. Εντάξει, όλα αυτά τώρα για να γίνεται κουβέντα. Εννοείται ότι προχωράει ο ΠΑΟΚ, γιγαντώνεται και
Δεν θα υπάρχει χώρος εκεί, στη Νέα Τούμπα, έτσι. Είναι, είναι λογικό. Κοίταξε, σε όλες τις πόλεις του κόσμου, όταν μια λαϊκή πάει κάπου αλλού, υπάρχει θέμα, εντάξει. Ναι. Δηλαδή, εγώ το έχω βιώσει με τις αίρες όταν δεκαετία του 2000, του 90, συγγνώμη, στο κέντρο της πόλης και τέθηκε μια ιδέα να πάει σε ένα χώρο λίγο έξω από την πόλη με πολύ καλές υποδομές. Επανάσταση, Έγινε χαμός και τελικά έμεινε στην πόλη μέσα. Ναι. Δηλαδή, έχουν δίκιο οι άνθρωποι να θέλουν να είναι λαϊκοί μέσα στον αστικό ιστό. Ναι. Έχουν δίκιο οι κάποιοι που τονίζουν να θέλουν την ευκολία τους. Ναι, αλλά βέβαια, εντάξει, είναι ένα θέμα με, με πολλή κουβέντα για το πόσο λαϊκές μπορούν να επηρεάζουν τη ζωή. Τέλος πάντων, ναι, ας ξεκινήσει με το καλό η Νέα Τούμπα, γιατί αυτό. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Έχει, έχει δρόμο. Το ξέραν από την αρχή στον ΠΑΟΚ, δεν είναι πετούσαν στο σύννεφα ότι να ξεκινάμε. Έχει πολλή κρατοκρατία, δεν ξέρω αν έχει εμπόδια ή αν θα βγουν εμπόδια, είναι και τα αρχεία στη μέση. Ναι. Όπως θα πείτε με το Σταύρο, μπορεί να βρεθεί κάτω από την Τούμπα ο Σταύρος του Κεφάλα. Ακριβώς. Ναι, ναι. Είναι πολλά. Ας ξεκινήσει μία και νομίζω ότι εντάξει, όλα θα πάρουν τον δρόμο τους. Μετά, ακριβώς, ακριβώς. Δεν ξέρω ποιες είναι οι σκέψεις για τη λαϊκή, δεν έχω πάει τόσο μακριά όταν θα γίνει μια Τούμπα. Ναι. Αλλά γενικότερα νομίζω ότι η περιοχή μόνο θα κερδίσει και θα χάσει. Εννοείται. Οι ίδιοι άνθρωποι που πηγαίνουν στη λαϊκή της Τετάρτης θα δουν την περιοχή όχι απλά να αναβαθμίζεται, να εκτοξεύεται. Θα είναι ένα στολίδι, θα υπάρξει και αθλητικός τουρισμός. Πώς πηγαίνουμε εμείς όταν πάμε στη Βαρκελόνη, δεν θα πας να δεις το Camp Nou, στο Μόναχο, δεν θα πας να δεις το Allianz Arena. Έτσι θα έρχεται και ο κόσμος. Εδώ τώρα που είναι το 59 χτισμένο το γήπεδο και έρχονται άνθρωποι και περνάνε να δουν την Τούμπα την περίφημη, ας πούμε, έτσι και από άλλες χώρες. Φαντάσου τι έχει να γίνει μετά. Και θα έχει και εμπορικούς χώρους. Κάθε μέρα η Τούμπα θα έχει κόσμο. Δεν ξέρω αν υπάρχει πρόληψη για καφέ, για φαγητά, για σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα. Κάτι θα γίνει. Σίγουρα. Και είναι πολύ βασικό ότι θα υπάρχει και μουσείο, γιατί είναι πολύ σημαντικό οι πιτσιρικάδες να πηγαίνουν σε ένα χώρο να βλέπουν παλιούς αγώνες, φανέλες, δεν ξέρω πόσο σκέφτεται το μουσείο, που θα υπάρχει μουσείο. Είναι η Τούμπα. Τέλος πάντων, ωραία κουβέντα κάναμε, αλλά τα εμπόδια πολλά ξαναλέω, δηλαδή βλέπεις το Καφταντζόγλιο, έτσι, αυτό, τα αρχαία, δεν ξέρω τι άλλο θα γίνει στην πορεία, ξαναλέω. Εγώ δεν πιστεύω στις εξαγγελίες των πολιτικών, ούτε των προηγούμενων, ούτε των επόμενων. Κανέναν, έτσι. Πρώτα να δω. Έχουμε μάθει, έτσι. Να μην είμαι πράσινος, κόκκινος και μπλε και να τα λέω μονόπατα. Όπως δεν είχα πιστοσύνη στους προηγούμενους. Έτσι, ακριβώς. Ακριβώς. Ούτε μια εξαγγελία του Λευτέρη Αυγενάκη ακριβώς. Μπορεί να με κάνει να είμαι χαρούμενος, να είμαι καλά, θα βοηθήσει. Τίποτα. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να βοηθήσει τον εαυτό του και αν στην πορεία μπουν εμπόδια, μακάρι να μην μπουν, να εκθέσει αυτούς που θα τον βάλουν εμπόδια. Έτσι ακριβώς. Ο ΠΑΟΚ να σκληρύνει όταν τον... Τη στάση του, βεβαίως. Τέλος τα λόγια. Τέλος πάντων, πάμε στα σημερινά. Είπα την 11η νωρίτερα, πέστηκε πάλι για τους φίλους του Λίμπερο που τώρα συντονίστηκαν και μπήκαν στην παρέα μας. Έχουμε αρκετές αλλαγές και μικροεκπλήξαν, πούμε. Για πάμε. Κοίταξε, εγώ δεν περίμενα τον Γιαννούλη στην 11η. Αυτή είναι η μία έκπληξη που σκεφτόμουν εγώ, λόγω κούρασης. Αλλά επειδή προφανώς δεν έχει ανάγκη ο Κατερινιώτης, μακάρι να συνεχίσει έτσι και επειδή φτου, φτου, φτου. Δεν θα παίξει φτου. Με τον Αστέρα Τρίπολης όντας τιμωρημένος. Ναι, σου λέει τώρα, οπότε θα σε ξεκουράσω μετά. Επειδή αυτή την Κυριακή να παίξει ο Βιερίνια, όλη την πλευρά την αριστερή, αριστερά θα πάει στην περσινή του θέση, έτσι. Ναι, ναι. Ναι, η οποία έχει περισσότερες απαιτήσεις, γιατί πλέον ο Μπάκ ανεβαίνει μέχρι πάνω, κάνει 70% το παιχνίδι. Δεν είναι ο Μπάκ και ο Εκστρέμ θα μοιράζουν. Σωστό, σωστό. Είναι ο Γιαννούλης. Σωστό. Οπότε το σενάριο να έπαιζε σήμερα και ο Βιερίνια να έπαιζε και την Κυριακή, όχι, δεν ήταν καλό ούτε αυτό. Όχι. Αν είχε ο Φερέρα έναν μπακ πέρελτη ή σαν τον Ροντρίγκο που δεν έχει συμμετοχές, νομίζω δεν θα έβαζε Γιαννούλη. Αλλά επειδή αποουσιάζει και ο Κρέσπο που θα μπορούσε να απομισθεί ένα ρόλο άτυπου αριστερού μπακ, ναι, που έχω και κάνει, νομίζω ότι εντάξει, ναι, κάπως έτσι σκέφτηκε ο Φερέρα. Και αυτά βγαίνουν, κοίταξε, αυτά βγαίνουν και μέσω μετρήσεων στην καθημερινή βάση. Βέβαια, τα βέβαια, βέβαια. Εργομετρικά, εργοφυσιολόγοι, ναι. Πέφτει και την κίνη. Προφανώς είναι σε θέση να παίξει. Εννοείται. Δεν είναι δεκαετία 80, αισθάνεσαι καλά, αισθάνομαι, εντάξει, μπες και παίξε. Ναι, αισθάνομαι και στο 10 τραυματισμός. Ναι, ναι, όχι, όχι. Θα παίξω Γιαννούλης, θα συγκουραστεί την Κυριακή. Λοιπόν, Πασχαλάκης επιστρέφει. Ένας Πασχαλάκης που δεν έχει φέτος, αν εξαιρέσουμε το μάτς στο Ηράκλειο, το 0-3, άλλο παιχνίδι που να έχει διατηρήσει ανέβαλε την αιστεία του. Μακάρι να τα καταφέρει και σήμερα. Είναι καλό για τον τερματοφύλακα να μην δέχεται γκολ γενικότερα. Βεβαίως. Στα δεξιά ο Ροντρίγκο θα ξεκουράσει τον Μάτος,
Ίγκαστον με Βαρέλα κεντρικό αμυντικό δίδυμο, ο Κρέσπο είναι στην κερκίδα. Mm-hmm. Αριστερά ο Γιαννούλης στα χαφ, ο Ντόγκλας Ακούστο μαζί με τον Μαουρίσιο, οι δύο Βραζιλιάνοι. Αριστερά θα παίξει ο Λάμπρου. Πρώτη εμφάνιση Λάμπρου σε βασική εντεκάδα. Επιστροφή στο, όχι μόνο στην αποστολή αλλά και σε παιχνίδι μετά από 2-2,5 μήνες. Μάλιστα. Και ενδεκάδα είχε μείνει σε τρία μάτς διαλογικά που είχε παίξει το Νοέμβριο και Οκτώβριο-Νοέμβριο τρία μάτς. Δεν είχε δείξει κάτι ιδιαίτερο για τα τρία παιχνίδια. Ναι. Ναι. Με τη Λαμία, δεν έκανε τη διαφορά. Βόλο, τον Βόλο κτλ. Ναι, ναι. Δεν ξέρω πώς θα τον ξαναδούμε το στόχο, αλλά δεν είναι θέμα που είναι στην πρώτη γραμμή για τον ΠΑΟΚ. Σωστά, σωστά. Είναι δεδομένο ότι δεν κολλάει με την Περέιρα, από όπως τον προπονητή δεν μας παίρνει και πολύ. Δηλαδή το να επαναστατούν κάποιοι γιατί θα διαβάζει και εσύ, γιατί δεν παίζει ο Λάμπρος. Καλά τώρα. Αυτό, Στέργιο, οδηγήσουμε τον ΠΑΟΚ στην κορυφή. Στέργιο, πάντα θα υπάρχει πάντα ένας που δεν παίζει γιατί δεν παίζει ο Τάδε. Τι να κάνουμε, εντάξει. Δηλαδή η ομάδα πάει από το καλό στο καλύτερο, εντάξει έχει τα θέματα της, σχέση με πέσει, αλλά δεν είναι θέμα γιατί δεν παίζει ο Στόχ και ο Λάμπρου και κάποιος άλλος. Ακριβώς. Μακάρι να είχαμε στην Ελλάδα και League Cup και κύπελο με πιο πολλούς αγώνες κτλ. Και να παίζαν όλοι. Ναι. Και να έχει ο ΠΑΟΚ και Ευρώπη γιατί πάλι θα είχε περισσότερες επιλογές για παίκτες στο Φερέρα να μοιράσει τον χρόνο. Λοιπόν, δεκάρι ο Πέλκας και στην κορυφή ο Τσουμπάκομ. Ξαναλέω, Πασχαλάκης, Ροντρίγκο, Ίκας, ο Βαρέλα, Γιαννούλης, Λάμπρου, Ντόγκλας, Μαουρίσιο, Στόχ, Πέλκας, αρχηγός ο Πέλκας και Άκπομ. Στον πάγκο για το δικέφαλο ο Παπαδόπουλος Σιμεών, τεματοφύλακας, γεννημένος το 2000. Mm-hmm. Επίσης γεννημένος το 2000 ο Γιάννης Μιχαηλίδης. Είναι υποχρέωση ίσως που υπάρχει, έτσι. Ίσως το δούμε και υποχρέωση, αλλά ίσως δούμε τον Μιχαηλίδη κάποια στιγμή, αν το μάτς πάει όπως θέλει ο ΠΑΟΚ, νομίζω ότι είναι ευκαιρία να πάρει ακούμε και ο Μιχαηλίδης. Πάρα πολύ καλά πράγματα γι' αυτόν. Εσείς που είστε ρεπόρτερ, ναι, το ζείτε ακόμα πιο... Τηρουμένο των αναλογιών, γιατί αν δούμε ένα παίκτη στο υψηλότερο επίπεδο δεν μπορείς να βάζεις το χέρι στη φωτιά. Εκτός αν είναι ο Μέση, ή ο Πρωταήμων και ο Κορίνα από 17. Ναι. Είναι ένα παιδί που μπορεί να κάνει μεγάλη καριέρα και να μονιμοποιηθεί στο ΠΑΟΚ τα επόμενα χρόνια. Καλό θα είναι έτσι να πάρει σήμερα χρόνο συμμετοχής αν βολέψει ο αγώνας. Εσύ τιμήσεις, Βιερίνη, Αλιμιός και Σβιντέρσκι οι εναλλακτικές επιλογές του Φερέρα. Από την άλλη, ο Γιώργος Σίμος έχει αφήσει στο Ηράκλειο γιατί καταλαβαίνει το 0-3 δεν γυρίζει ούτε σε 5 χρόνια. Δεν γυρίζει, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι. Νομίζω μέχρι το 0-2 θα είχε μια ελπίδα όφη. Στη βάση του ναι, τώρα πρέπει, το... να, πρέπει να υπάρξει η αυτοκτονία της 50ετίας. Ξαναλέω, θεωρητικά μέχρι το 0-2 ο όφη θα μπορούσε να πει ότι άφησε ο πρώτος και αχωθεί ο ΠΑΟΚ, μπορεί να βρω το δεύτερο γκολ. Εντάξει και πάλι δύσκολο, γιατί ο ΠΑΟΚ να μείνει χωρίς γκολ έχει να γίνει σε 54 αγώνες να μην σκοράρει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι το 0-3 δεν είναι περιθώρια στον όφη. Οπότε ο Γιώργος Σίμος άφησε στο Ηράκλειο το Σωτηρίου, τον Νέιρα, το Σεμέντο και το Φιγκεϊρέδο. Είναι τραυματίες στο να μπει και ο Τσιλιανίδης και ξεκινάει τον αγώνα όφη με τον Γουάλι στο τέρμα. Ο Κοροβέσης, ο Μαρινάκης, ο Γιαννούλης, ο Μπολάκης γεννημένος το 94 κάνει τον τεμπούδο του φέτος με τη φανέλα του όφη. Ο Νάστος, αρχηγός, όχι ο Νάζος, ο πρώην του ΠΑΟΣ, άλλος Νάζος είναι αυτός. Ο Στάικος, ο Σουρνάκης, επίσης δεμπούτο για το νεαρό μέσο γεννημένο του 1999. Φερέιρα, Νικοκυράκης και Μάνος. Θα να λέω πάλι Κοροβέτης, Μαρινάκης, Γιαννούλης, Πολάκης, Νάστος, Στάικος, Σουρνάκης, Φερέιρα, Νικοκυράκης και Μάνος. Στον πάγκο για τον Όφη, ο Δερμιτζάκης, ο Κτρουμπής, ο Ντίνας, ο Βάζ, ο Μεγιάδο, ο Μπράουν και ο Καλαϊτζάκης. Γιατί στο αγώνα ο Γιώργος Βρέσκας από την Πιερία, από τον Εύρο πρώτος βοηθός Σπύρος Βασιλόπουλος, δεύτερος βοηθός την Καρδίτσα Αντώνης Δίπλαρης, τέταρτος ο Σταύρος Τιμεντερίδης από την Κοζάνη, παρατηρητής ο Γιώργος Λιόλιος. Θα είναι τα στοιχεία του αγώνα. Ωραία. Περίπου 4-5.000 κόμμους. Έχει προσελέσει και καταλαβαίνει ότι οι πιο πολλοί το άφησαν για τελευταία στιγμή και καλά κάνανε. Εντάξει. Υπάρχουν και πολλοί έχουν φύγει κατευθείαν από τη δουλειά, Στέργιο. Ναι, βέβαια. Μάλιστα. Είναι πάντως ωραία μέρα, έχει ήλιο. Έτσι. Το θερμόμετρο είναι στους 12 βαθμούς. Είναι ένα ωραίο μισθό. Ωραία μπαλίτσα, να δούμε. Εντάξει, Στέργιο, θα σε αποδεσμεύσουμε να πάρεις μια ανάσα και θα έχουμε συνδέσεις και αργότερα και στην εκπομπή του Γιώργου Ζαγόρα. Σε χαιρετούμε και θα τα πούμε. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Αυτά έχει και θόρυβο τώρα γιατί ανακοινώνονται και οι εντεκάδες από τα μεγάφωνα του γηπέδου της Τούμπας. Να ξαναπώ πριν σας αποχαιρετήσω να παίξουν διαφημίσεις νωρίτερα για να ξεκινήσει
ακριβώς και στην ώρα του ο Γιώργος Ζαγόρας με την έναρξη του παιχνιδιού. Το ξαναλέω για εσάς που πήγατε τώρα στην παρέα μας, στην παρέα του Λίμπερο. Μπήκατε στη φάση του Λίμπερο ότι ο Πασχαλάκης ανέκατο τα δοκάρια. Διατηρεί τον Γιαννούλη αριστερά, εκεί είναι μια μίνι έκπληξη γιατί περιμέναμε ότι ίσως τον ξεκουράσει, αλλά αφού δεν θα παίξει στο μάτς της Κυριακής με την Τρίπολη, τον βάζει σήμερα. Δεν ξέρω αν θα παίξει και 90 λεπτά ο Γιαννούλης, θα το δούμε, λογικά θα τον αλλάξει κάποια στιγμή. Ο Γιαννούλης αριστερά, ο Ίγκασον με το Βαρέλα είναι στο κέντρο της άμυνας, διατηρείται αυτό το δίδυμο. Ο Κρέσπο ιατρικά είναι μεν εντάξει, αλλά είναι εκτός. Και εκεί πιστεύω ότι θα έχουμε επιστροφή στον αγώνα με την Τρίπολη. Ο Ροντρίγκο είναι στο δεξί άκρο της άμυνας. Τα δύο αμυντικά χαφ από την Βραζιλία, ο Μαωρίσιο και ο Ντόγκλας Αγκούστο. Και από εκεί και πέρα στις πτέρυγες, ο Λάμπρου στη βασική εντεκάδα δεξιά, ο Στοχ αριστερά επίσης στη βασική εντεκάδα. Αυτό το δίδυμο δεν το έχουμε ξαναδεί ποτέ. Με τον Πέλκα στον ρόλο του οργανωτή, στη θέση νούμερο 10 όπως λέμε, και προθυμένο τον Τσούμπα Ακπομ. Αυτή είναι η εντεκάδα που παρατάσει ο Αμπέλ Φερέιρα. Να πούμε ότι και σε αυτό το μάτς δεν υπάρχει VAR. Στην διοργάνωση του κυπέλου δεν υπάρχει VAR, έτσι το λέμε, γιατί χθες εκτιμήσαμε αυτό που έχουμε. Όταν κάτι σου το στερούν ή όταν κάτι δεν υπάρχει, τότε ίσως εκτιμάς παραπάνω την αξία αυτού που έχεις. Και το είδαμε χθες τι έγινε. Λοιπόν, σε διάφορες φάσεις φτάνουμε στο τέλος. Θα σας αποχαιρετήσω θυμίζοντας ότι χορηγός εκπομπής είναι το φθηνότερο πάρκινγκ, το πάρκινγκ με τις φθηνότερες τιμές, με μεγάλη διαφορά από τους ανταγωνιστές του, στην περιοχή αεροδρομίου. Θέλετε να πάτε το ταξίδι σας, θέλετε να αφήσετε το αυτοκίνητό σας εκεί, είτε στην Αθήνα, είτε στο εξωτερικό, είτε οπουδήποτε. Αφήνετε το αυτοκίνητό σας σε εξαιρετικές, σε πολύ χαμηλές τιμές. Την πρώτη μέρα, μια μέρα, 4,5 ευρώ, ούτε ένας καφές. Έτσι, 8,5 τις δύο μέρες, 10,50 τις τρεις μέρες, 12 ευρώ τις τέσσερις μέρες, 14 ευρώ τις πέντε μέρες. Στις 6 μέρες 16 ευρώ, 6 μέρες μόνο 16 ευρώ, φανταστείτε, έτσι. Και για κάθε επιπλέον μέρα 1 ευρώ. 23, 10, 42, 44, 44, Αλφα Πάρκ. Και βέβαια δωρεάν μεταφορά προς και από το αεροδρόμιο, έτσι. Εκεί που είναι το πάρκινγκ σας παραλαμβάνουν, σας αφήνουν μπροστά ακριβώς στην πύλη του αεροδρομίου. Το ίδιο και όταν επιστρέψετε, όμορφα και ωραία, και έχετε ήσυχο το κεφάλι σας. Αλφα Πάρκ, κορυφαίος στην περιοχή με τις φθηνότερες τιμές στο αεροδρόμιο. Σας χαιρετώ, σας φιλώ. Έρχεται Γιώργος Αγόρας αμέσως μετά το διάλειμμα και με συνδέσει φυσικά με το γήπεδο της Τούμπας. Εμείς θα τα πούμε πρώτο Θεός αύριο το πρωί στις 8. Bye, bye!